Καλημέρα κύριε Γιακουμίνη. Βλέπουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στην Ουκρανία με τους Ρώσους να απειλούν το ΝΑΤΟ, να υπάρχει αυτή η διένεξη, να έχουν εμπλακεί οι Αμερικάνοι. Ο Biden κάθε φορά, κάθε μέρα σχεδόν να θυμίζει με δηλώσεις του ότι δεν αποκλεί να υπάρχει ένταση και να υπάρχει πόλεμος εκεί στην περιοχή. Οι δικές σας εκτιμήσεις με βάση τις πληροφορίες αλλά και τη γνώση που έχετε, ποιες είναι και θέλουμε να μας τις μεταφέρετε? Η εκτίμησή μου, κύριε Γιακουμή, είναι ότι, όπως πολύ σωστά το είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, πρόκειται για ένα πόλεμο προπαγάνδας κατά κύριο λόγο. Θα προσέθετα δε και ένα πόλεμο προβολής ισχύως και απειλών και εκβιασμών από έκαστη πλευρά. Δεν μπορώ να βρω ακόμη και σήμερα γιατί η Ρωσία να θελήσει να προκαλέσει μια τεράστια κρίση στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φανεί ότι είναι ένα κράτος παρείας με το να εισβάλλει στην Ουκρανία με οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε επιχείρημα, πολλό δε μάλλον να κάνει μια μεγάλη κλίμακας επιχείρηση στην Ουκρανία, καταλαμβάνοντας το σύνολο της χώρας, να θελήσει λοιπόν να κάνει κάτι τέτοιο, ενώ μπορεί μέσω των απειλών και κυρίως μέσω της απειλής που δημιουργεί η στρατιωτικοποίηση της κατάστασης από πλευρά της, να πετύχει τουλάχιστον μέρος των σκοπών της. Ή λοιπόν η Ρωσία θα πρέπει να μετριάσει τις επιδιώξεις της και να βάλει νερό στο κρασί της, κατανοώντας ότι οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει δυνατό και οπωσδήποτε η εισβολή θα τη βάλει απέναντι σε όλο τον κόσμο, θα δυσκολευτεί παρά μόνο χώρες τύπου Λευκορωσίας να προσφέρουν στήριξη στη Ρωσία σε περίπτωση που εισβάλλει στην Ουκρανία, ξαναλέω, με την επίκληση οποιαδήποτε πρόβασης. Μάλιστα. Από την άλλη, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια στιγμή όπου θα πρέπει να αντιληφθούν ότι, όπως και οι Ευρωπαίοι, αλλά κυρίως οι Αμερικανοί, ότι η Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας δεν μπορεί να δημιουργηθεί, δεν μπορεί να εμπεδωθεί χωρίς τη Ρωσία και χωρίς να έχει έναν ρόλο η Ρωσία, επικοδομητικό βέβαια και όχι αντιπαραγωγικό. Μήπως, κύριε Φίλη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλει με αυτόν τον τρόπο ο Πούτιν η Ρωσία κατ' επέκταση να θέσει έναν αμφιβόλο τις δομές της Ευρώπης στην ουσία? Να σας πω κάτι, κύριε Γιακουμή, τι θα καταφέρει με αυτό, τι θα κατάφερνε. Δηλαδή είναι προφανώς θέλει να δείξει ότι η Ρωσία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και ότι μπορεί, αν το επιθυμεί, να λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Υπό αυτή την έννοια, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά διαφορετικά, δεν μπορώ να βρω τι όφελος θα είχε για τη Ρωσία να πήγαινε σε μια μετοπική αντιπαράθεση, ενώ και η οικονομία της δεν μπορεί να υποστηρίξει μια επιχείρηση, όχι στρατιωτική. Η στρατιωτική μπορεί να την υποστηρίξει κάλλιστα. Αυτό που θα ακολουθήσει δεν μπορεί να υποστηρίξει η ρωσική οικονομία. Ωστόσο, αν επιτευχθεί το αυτό που απευχόμαστε όλοι, δηλαδή εάν οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύματα και υπάρξει εξέλιξη σε στρατιωτικό επίπεδο, αυτό τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει για τη χώρα μας? Επειδή είμαστε και μέλος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν βεβαίως. Υπάρχουν τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι οι πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα 45 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Μιλάμε για τεράστια προσφυγικά ρεύματα τα οποία θα εξωθηθούν στην έξοδο από την Ουκρανία. Και μπορεί να μην είναι αντίστοιχη η γυκνίαση η δική μας, όπως είναι με την Τουρκία και τους ίδιους πρόσφυγες ή άλλους που έρχονται από την Τουρκία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν μπορεί παρά να μας απασχολήσει. Το δεύτερο είναι το αν η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε μια έμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί άμεσα, η Ουκρανία δεν είναι κράτος μέλος, θα εμπλακεί όμως έμεσα. Και το τρίτο είναι το ζήτημα του φυσικού αερίου, όπου εκεί, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι είμαστε σχετικά εξασφαλισμένοι, εκτός αν μιλάμε για μια κρίση η οποία θα κρατήσει πάρα πολλούς μήνες. Αν δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, είμαστε σχετικά εξασφαλισμένοι, διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξαρτάται κατά περίπου 40% το ρωσικό φυσικό αέριο, άρα δεν έχει τεράστιο βαθμό εξάρτησης. Κατά δεύτερον, ένα μέρος του ρωσικού φυσικού αερίου σε εμάς έρχεται από την Τουρκία και όχι από την Ουκρανία. Μάλιστα. Και κατά τρίτον, η Ελλάδα έχει τις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεδιθούσα για να υποδεχτεί πηγές από όλο τον κόσμο και να μπορέσει για κάποιες μέρες και εβδομάδες να αντιμετωπίσει τυχόν διατάραξη της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης από τη Ρωσία.
Άρα στην ουσία, όπως μας λέτε κύριε φίλη, άμεσα το θέμα αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι δηλαδή ανατιμήσεις αν προκύψουν μετά από μια αρνητική εξέλιξη γεωστρατηγική και στρατιωτική στην περιοχή, να έχουμε ένα απόθεμα, κάποιο χρονικό απόθεμα τέλος πάντων, τόσο ώστε να μην επηρεαστούμε μέχρι να λήξει η υπόθεση, να λήξει να εκτονωθεί. Τις ανατιμήσεις έχετε δίκιο κύριε Γιακουμή και το επισημαίνετε, λησμόνησα να το πω. Τις ανατιμήσεις πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες. Αλλά θέλω να επισημάνω εδώ ότι οι ανατιμήσεις ήταν έτσι κι αλλιώς, μιλάω για την τιμή του φυσικού αερίου, ήταν έτσι κι αλλιώς εδώ μαζί μας και πριν την κρίση στην Ουκρανία, έτσι. Βεβαίως. Ήτανε η σχέση ζήτησης προσφοράς και πώς αυτό άλλαξε μετά τα χρόνια, έτσι, μετά το πρώτο μούσμα του κορονοϊού, έτσι. Αλλά αν έχουμε μία κρίση στην Ουκρανία παρατεταμένη, βέβαια, αυτοί που τρίβουν τα χέρια του σήμερα που μιλάμε είναι και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί. Και οι Αμερικανοί, και οι δύο είναι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου και αυτή τη στιγμή ρέει στα ταμεία τους χρήμα ζεστό, έτσι, λόγω των ανατιμήσεων των τιμών ενέργειας.